Πάμε τώρα στο Γιάννης Γιάγκα, στη Μεσογείο, για να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα εκεί, γιατί εκτός από την Αττική Οδό, μεγάλο πρόβλημα, ένα απέραντο πάρκινγκ ήταν και η Μεσογείο. Ακριβώς, Πόπη, άλλη μία πρωτοφανής εικόνα, μία από τις πολλές που αντικρίσαμε αυτές τις ημέρες, είναι αυτό που συμβαίνει στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή στέκομαι στην δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, η Λεωφόρος Μεσογείων έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ σχεδόν σε όλο το μήκος της. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα εδώ. Μερικά έχουν πάρα πολύ χιόνι επάνω τους, κάτι που μας δείχνει πως εδώ και από την αρχή της κακοκαιρίας είναι εδώ αφημένα. Κάποιοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν τις πρώτες ώρες της φοδρής χιονόπτωσης στην Μεσογείο, ενώ πολλοί είναι αυτοί που μένουν στα παραπάνω στενά του Χολαργού, για παράδειγμα, όπως είμαστε εδώ εμείς στο Χολαργό, και κατέβασαν τα αυτοκίνητά τους στη Λεωφόρο Μεσογείων, νομίζοντας πως είναι ένας δρόμος που δεν θα κλείσει και θα μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα οχήματά τους. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε σε έναν κάθετο δρόμο στην Λεωφόρο Μεσογείου, εδώ στο ύψος του Χολαργού, όπου βλέπουμε κάτι το οποίο παρατηρούμε σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας, τόσο εδώ όσο και στα Βόρεια Προάστια και σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αθήνας. Βλέπουμε δρόμους, κάθετους δρόμους, στενά, τα οποία ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Ναι, μεν το χιόνι μπορεί να μην είναι απάτητο, διότι αρκετά αυτοκίνητα στην πλειοψηφία τους με αλυσίδες περάσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας από αυτούς τους δρόμους, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει περάσει μηχάνημα για να καθαρίσει το δρόμο, με αποτέλεσμα κάτω να έχει πλέον σχηματιστεί πάγος και η διέλευση των οχημάτων να είναι αρκετά δύσκολη αλλά και αρκετά επικίνδυνη. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι στην άκρη του δρόμου κάποια παιδιά προφανώς φτιάξαν και έναν χιονάνθρωπο. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Μια ωραία εικόνα μέσα στις δυσκολίες που βιώνουμε. Ακριβώς, και αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα αντιπροσωπευτική πάρα πολλών περιοχών της Αθήνας. Είδαμε και στα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν πως σε αρκετά σημεία ακόμα αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Και βέβαια, όταν αυτό συμβαίνει σε περιοχές που δεν υπάρχουν ρεύμα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που συνιστούμε και εμείς και η τροχαία είναι ιδιαίτερη προσοχή απόψε το βράδυ, καθώς αρκετά στενά θα έχουν παγώσει, η διέλευσή τους θα είναι αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Και για τα αυτοκίνητα και για τους πεζούς, Γιάννη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η εικόνα μιλάει μόνη της, είναι μια Μεσογείων την οποία, αν έχετε κατέβει, θα έχετε δει ότι επί της ουσίας έχουν δώσει μισή λωρίδα κυκλοφορίας από το κάθε ρεύμα για να μπορούν να μετακινούνται τα αυτοκίνητα, καθώς υπάρχουν παρατημένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά.